Χαίρετε φίλε και φίλοι, κρυπτονέα.gr και σήμερα εδώ μαζί σα για την καθημερινή σα ενημέρωση. Καταρχήν να πω καλημέρα και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πέμπτη σήμερα λοιπόν και πάμε να δούμε κάποια πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσά από το site να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει. Ακολουθήστε μα και στα υπόλοιπα social media link, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και εννοείται μείνετε συντονισμένοι στο κρυπτονέα.gr για καθημερινή ενημέρωση. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο μα θέμα που έχει να κάνει με τι πληρωμέ κρύπτο που συνεχίζει, α, συνεχίζουν να αυξάνονται παρά αυτή τη δύσκολη α, bear market που έχουμε. Περισσότεροι λοιπόν καταναλωτέ χρησιμοποίησαν altcoins το 2022 για πληρωμέ. Οι πελάτες χρησιμοποίησαν λοιπόν USDT, Ethereum, Litecoin, Tron, BNB και ADA. Το USDT λοιπόν χρησιμοποιήθηκε στο 15% περίπου των συναλλαγών ενώ ADA και BNB μπήκαν στην πρώτη δεκάδα αντιπροσωπόβητας 1,1% και 3,5% αντίστοιχα. Καταναλωτές λοιπόν χρησιμοποίησαν και το Litecoin στο 27% των συναλλαγών και το 2022 λοιπόν σχεδόν το 6,29%. Τις εκατό των πληρωμών Bitcoin έγιναν στο Lightning Network από το 4,5% που είχαμε το προηγούμενο έτος. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα και να πάμε στη Gemini που, όπως ξέρουμε, έχει, είχε διακόψει τις αναλήψεις τον Νοέμβριο μετά την κατάρρευση τη FTX. Και ο διευθύνων σύμβουλο τη Gemini είπε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τεκτοποιήσει τη δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Gemini. Η Gemini επίσης είχε πει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι κάποιο είδου επίλυση θα ήταν πιθανότητα θέμα εβδομάδων και όχι ημερών. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα και η συνέχεια θα μας βρει με την Binance που ηγήθηκε το μερίδιο αγοράς το 2022 καθώς ο στα Centralized Exchange μειώθηκε. Αναλυτικά στοιχεία λοιπόν θα δούμε αυτή τη στιγμή. Το ανταλλακτήριο λοιπόν κρυπτονομισμάτων Binance κυριάρχησε την αγορά με περίπου μερίδιο των 2 τρίτων μεταξύ 11 κορυφαίων ανταλλακτηρίων. Συγκεκριμένα το μερίδιο τη ήταν στην αγορά 66,7% το Δεκέμβριο έναντι 48,7% στι αρχέ του έτου, σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση. Μεταξύ λοιπόν των 11 ε, ανταλλακτηρίων, η Binance και η Bybit ήταν οι μόνες που είδαν τα μερίδια αγορά τους να αυξάνονται σταθερά κάθε τρίμηνο του 2022. Στη δεύτερη θέση α, μετά έχουμε την Coinbase με 8,2% έναντι 10,1% που είχε στην αρχή του έτους και πίσω από την Coinbase, να ακολουθεί η OKX η οποία είδε το μερίδιο αγορά στο Δεκέμβριο στο 5,9% έναντι 10,7% που είχε στις αρχές του 2022. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά για το τι είναι το Bonkinoo, το Dogecoin της Solana. Α, είναι ο λόγος για τον οποίο ανέβηκε και το Solana αυτέ τι ημέρε, και λίγο να δούμε αναλυτικά τι είναι. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη σελίδα του BOG είναι φυσικά meme coin με θέμα το σκύλο στο Solana που είναι από το λαό για το λαό. Αυτή την έκφραση πιστεύω ότι την ξέρετε όλοι. Το 50% λοιπόν τη συνολική προσφορά κρυπτονομισμάτων το κατέχει το Σολάνα. Ακριβώς θα σας πω τώρα, το 20% πήγε στις συλλογές Solana NFT, 297.000 με μονομένα NFT. Το άλλο 15% πήγε σε πρώτους Open Book Traders, 10% λοιπόν σε συλλέκτες και καλλιτέχνες Solana και 5% στους προγραμματιστές του Solana. Εδώ βλέπετε και την πίτα για να δείτε πώς χωρίζεται στο 100% Α, δηλαδή όλο μαζί. Και τώρα ε, λόγω της αύξησης τιμής καταρχήν αναφέρουμε ότι έχουν κάνει καύση των token και έχουν ανακοινώσει ότι και οι χρήστες μπορούν να καίνε tokens από μόνοι Για παράδειγμα λοιπόν στις 4 Δεκεμβρίου η ομάδα ανακοίνωσε ότι ε, η κατανομή που υποτίθεται ότι θα πήγαινε στο έργο ε, The Gods NFT έχει καεί. Αυτό λοιπόν είδε περίπου 500 δισεκατομμύρια tokens Book να εξαφανίζονται για πάντα από την αγορά. Και έτσι εκεί έκανε μία, μία άνοδο 100% εκείνη τη μέρα. Και συνολικά από τότε που κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό το token έχει κάνει πάνω από 3.000% την περασμένη εβδομάδα. Είναι ένα hype το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει βοηθήσει και το Solana για να ανέβει και παραπάνω να πάρει κάποιο τη εκατό. Ε, είχε κάνει και ο Γιάννη Ανδρέο ένα σόρτ και το είχαν πει. Δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο για του Ολοάννα, αλλά ο βασικότερο λόγο είναι αυτό. Και να κλείσουμε λοιπόν τώρα με τις ρυθμιστικές αρχές που λένε να μην γίνει τόσο γρήγορα η εξαγορά του Voyager από την Binance US. Οι ρυθμιστικές αρχές λοιπόν συμπεριλαμβαμένες φυσικά και τη SEC κατέθεσαν λοιπόν προτάσεις ζητώντας από το δικαστή να σταματήσει λοιπόν την εξαγορά αυτή του Voyager από την Binance US ως ότου λοιπόν η εταιρεία να αποκαλύψει περισσότερο για τα οικονομικά της και τη σχέση της που έχει με την Binance, την Global, την κανονική που ξέρουμε όλοι. Αυτό έγινε λοιπόν γιατί είπαν ότι άμα το αγοράσει μετά όλα τα περιουσιακά στοιχεία που θα έχουν στη κατοχή τους και βγούνε έξω από την Αμερική, έξω από την Binance US, yes, οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα μπορούν τόσο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να ξέρουν τι γίνεται και με λίγα λόγια θα ήταν δύσκολο τέλο πάντων να ανακτηθούν για λογαριασμό των καταναλωτών. Αυτά τα νέα μας λοιπόν για σήμερα. Εγώ θα επανέλθω αύριο με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.